Θα αποφύγω το πρωτόκολλο για συντομία του χρόνου. Τα είπε πολύ καλά ο κ. Σολάκη και τον ευχαριστώ πολύ. Κάτσε λίγο να βρω το τώρα. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητέ προσκεκλημένε, καταρχά σα ευχαριστώ για την παρουσία σα σήμερα εδώ. Σα ευχαριστώ που τιμάτε την τόσο σημαντική τελετή τη ορκομασία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Σήμερα, και το λέω με συγκίνηση αυτό. Όλες και όλοι γινόμαστε μάρτυρες μια νέα αρχής, ενός νέου ξεκινήματος για την περιφέρειά μας. Κάθε αρχή δίνει έναν αέρα αισιοδοξία. Κάθε αρχή όμως σημαίνει και ευθύνη. Απέναντι στη νέα αυτή ευθύνη δηλώνουμε με περιφάνεια ότι είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κάποιοι λένε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Ότι οι προκλήσεις είναι πολλές. Ίσως να είναι έτσι. Αλλά εμάς τους Μακεδόνες και τους Στράκες, πότε μας φόβησε αυτό. Εμείς είμαστε την οτροπία ότι κάθε πρόκληση αντιστοιχεί σε ευκαιρία. Ότι κάθε πρόβλημα αντιστοιχεί σε λύση. Κάθε εμπόδιο αποτελεί έμπνευση για δημιουργία. Γιατί, γιατί έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο και έχουμε τους ανθρώπους. Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, σας βεβαιώνω, αποτελείται από ικανότατους ανθρώπους. Αποτελείται από ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και πάνω απ' όλα όρεξη για δουλειά. Μια δουλειά που δεν μπορεί να γίνει καλά χωρίς την πολύτιμη προσφορά των εργαζομένων στην περιφέρεια. Ανάμεσά μας, βρίσκονται οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, όπως και οι πρόεδροι των Σωματείων Εργαζομένων. Του θεωρώ ήδη στο όραμά μα για μια νέα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όπω θεωρώ συμμάχου και όλου του Δημάρχου των Δήμων τη Περιφέρεια. Στα πρόσωπα όλων των Δημάρχων βλέπω 22 συνεργάτε με του οποίου θα συνδιαμορφώσουμε και θα βελτιώσουμε την εικόνα τη Περιφέρεια. Άλλωστε, και οι δύο βαθμοί τη τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετούμε τον πολίτη. Εργαζόμαστε για τη βελτίωση τη καθημερινότητα, την ενίσχυση των δομών και υποδομών και εν τέλει την ανάπτυξη του τόπου. Όπω θεωρώ συμμάχου τα επιμελητήρια αλλά και του επιστημονικού φορεί τη περιφέρειά μα. Όπω θα αξιοποιήσουμε, κύριε Πρίτανη, το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, αλλά και του Διεθνέ Πανεπιστημίου Ελλάδα, τι εξελίξει στο οποίο παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Φίλε και φίλοι, το στίγμα τη πολιτική μα και τη πολιτεία μα είναι ξεκάθαρο. Πορευόμαστε με την αντίληψη ότι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη δεν είναι μόνο στο επίκεντρο της καρδιάς μας, αλλά θέλουμε να γίνει και το επίκεντρο της Ελλάδος. Για τη διοίκησή μα, η περιφέρειά μα δεν είναι η άκρη τη Ελλάδο. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τη ευρωπαϊκή οικογένεια και πραγματικότητα. Και πρέπει να λάβει αυτά που δικαιούται και ακόμη περισσότερα. Αυτό θα γίνει εφικτό μόνο όταν ενώσουμε δυνάμει. Μόνο όταν σκεφτούμε συλλογικά μόνο όταν ασπαστούμε την πλήρη έννοια της ομοψυχίας και του κοινού καλού. Σας, σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι Περιφερειάρχης όλων των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και γι' αυτό επενδύουμε στη σύνθεση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το όνομα του συνδυασμού μας «Η Περιφερειακή Σύνθεση». Από σήμερα όμως σταματά να είναι ένας πολιτικός συνδυασμός. Από σήμερα γίνεται σύνδεσμος δύναμης και αποφασιστικότητας για το νέο μέλλον της περιφέρειάς μας. Ένα μέλλον που ανήκει απόλυτα στην κάθε μία και στον καθένα από εσάς. Ένα μέλλον που περιγράφεται ως εξή. Η περιφέρειά μας γίνεται μια σύγχρονη ψηφιακή περιοχή. Δίπλα στον πολίτη, στον εργαζόμενο, στον επιχειρηματία. Με ψηφιακέ υπηρεσίε και νέε τεχνολογίε στη διάθεση των πολιτών για την οριστική κατάργηση τη γραφειοκρατία. Με χρηματοδοτήσει και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη τη έρευνα και τη καινοτομία. Με έργα του οδικού δικτύου. Με, με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό στι εξαγωγέ με έργα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μια περιφέρεια με υπηρεσίες για όλες και όλους. Με οξυμένα αντακλαστικά, κοινωνικά ευαίσθητη και πιο εθνικά υπερήφανη. Με έργα αναβάθμισης των σχολικών μονάδων. Με ανάδειξη των πολιτικών μνημείων. Με προσβασιμότητα σε δομές που υποστηρίζουν και φροντίζουν ευάλωτους συμπολίτε μας με ενίσχυση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας και χρηματοδότηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας. Με αποτελεσματικότητα και στο έπακρο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται η περιφέρεια που χρήζει γέφυρες ανάμεσα στη διοίκηση και στους πολίτες. Γίνεται η περιφέρεια της συμπερίληψης και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. Γίνεται η περιφέρεια στον άξονα στον οποίον βρίσκεται μόνο ο άνθρωπος. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της ανεξιακής μας πολιτικής, που πιστεύω ότι θα υποστηριχθούν συνολικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς όλες και όλοι οι σύμβουλοι κινούμαστε με γνώμονα την πρόοδο και την ευημερία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, υπηρετούμε το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εκ του νόμου μια μεγάλη αυτονομία κινήσεων και χάραξη πολιτικής. Το δικό μας πλαίσιο πολιτικής θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεξελίσσεται με αυτό της κυβέρνησης. Δηλώνω ότι ως διοίκηση θα είμαστε παρόντες σε όλες τις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων που αφορούν την περιοχή μας. Αλλά και ότι είμαστε έτοιμοι και διεκδικητική να προκαλέσουμε συζητήσεις για θέματα που μας αφορούν. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η λειτουργία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Η μεγαλύτερη που καταγράφηκε στην Ευρώπη. Η λειτουργία της Επιτροπής, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει την ύπαρξη αντακλαστικών της κυβέρνησης και αυτό αποτιμάται θετικά. Για ένα πράγμα να είστε βέβαιοι. Την εντολή που πήραμε από τους πολίτες θα την τιμήσουμε και θα την υπηρετήσουμε. <Και> Προχωράμε κοιτώντα μπροστά. Δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσουμε τον τόπο μας με διαφάνεια, προσήλωση και απόλυτη εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας δεσμεύομαι να υπηρετήσω την κάθε μία και τον καθένα από εσάς και να σας κάνω υπερήφανους. Δεσμεύομαι να εργαστώ καθημερινά ως συνεπής πρεσβευτής της ταυτότητάς μας και των αξιών μας. Κυρίες και κύριοι, τόσο ως πολίτης, ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης, αλλά και ως ο τέταρτος εκλεγμένος περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ευχαριστώ από όλους τους πολίτες για την ιδιαίτερη τιμή και την ανάδεση της ευθύνη. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και όλους τους υποψήφιους Περιφερειακής σύνθεση. Ευχαριστώ και την οικογένειά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή θητεία σε όλες και όλους. του Συμβούλους του Νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.